Κύριε Ταβουλάρη, καλή σας μέρα από τα Γιάννα, από το Δημοτικό Ραδιόφωνο και καλή επιτυχία σας ευχηθώ. Καλή σας ημέρα, καλημέρα και σε όσους μας ακούνε. Ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών της μεθεπόμενης Κυριακής, της 26ης Μαΐου? Να σας πω, εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα τα έχουμε θέσει τα ζητήματα και το διακύβευμα αυτό που λέτε πολύ πιο πριν και από την κάλπη. Γιατί είναι γεγονός ότι δεν έχουμε και όλοι, δηλαδή όλη η κοινωνία δεν έχει τα ίδια ενδιαφέροντα και δεν κρίνονται για όλους τα ίδια. Για τους εργαζόμενους κρίνεται, κατά τη γνώμη μας πάντα, εάν θα μπορέσουν σε αυτές τις εκλογές να δώσουν καταρχήν ένα μήνυμα ηχηρό για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, η οποία κατάσταση συνολικά για τους εργαζόμενους είναι δύσκολη, δυσκολεύει και θα δυσκολέψει και άλλο, να δώσουν λοιπόν ένα μήνυμα της αντίδρασής τους σε αυτό και της αμφισβήτησης αυτού του συστήματος που τους έχει φέρει μέχρι εδώ με τις εναλλασσόμενες πολιτικές και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, που ούτως ή άλλως τους στόχους της εξουσίας εναλλάσσονται και υλοποιούν την ίδια πολιτική. Ο κόσμος έχει πολύ προβληματισμό και έχει και αντίδραση μέσα του. Το θέμα είναι πώς αυτό θα γίνει αγώνας, θα κάνει την πραγματική διαφορά και στην κάλπη. Από εκεί και πέρα βεβαίως οι επιχειρηματίες που εκφράζουν άλλα πράγματα προφανώς και θα θέλουν να ισχυροποιηθούν τα συμφέροντά τους, θα επιλέξουν αυτόν που θα τους εξυπηρετήσει καλύτερα, αυτόν που θα πάει από την Ευρωβουλή μέχρι και τον πιο μικρό δήμο ή κοινότητα να υλοποιήσει τα σχέδιά τους, που δεν είναι άλλα από περισσότερη χρηματοδότηση, περισσότερα προνόμια και βέβαια ελαστικότερες μορφές εργασίας, αυτά που έχουμε ζήσει. Άρα δεν πάμε όλοι με το ίδιο κριτήριο, αυτό ακριβώς θέλουμε να πούμε. Εμείς στοχεύουμε στους εργαζόμενους, απευθυνόμαστε εκεί, στους βιοπαλαιστές, στους ανθρώπους του καθημερινού μόχθου και τους λέμε ότι αυτό που έχουν ζήσει μέχρι εδώ δεν είναι μονόδρομος και μπορούν να κάνουν και στην κάλπη την πραγματική διαφορά για να συνεχίσουν και την επόμενη μέρα με το κεφάλι πιο ψηλά και διεκδικητικά για τις ανάγκες τους. Μάλιστα. Τι πολιτική εξήγηση δίνεται στο γεγονός, γιατί το τι θα βγάλει κάλπη 26 δεν το ξέρει κανείς μας, ότι μέχρι τώρα στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις το ΚΚΕ δεν έφτασε στα ποσοστά που ήθελε? Να σας πω, καταρχήν το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα με ιστορία 100 χρόνων και δεσμούς κυριολεκτικά αίματος με το λαό. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο και βέβαια αυτό, πώς να το πω, δεν μπορεί ούτε να συγκριθεί ούτε να συμψηφιστεί με το οποιοδήποτε ποσοστό ψήφων. Βεβαίως και εμείς διεκδικούμε όσο περισσότερο ενισχυμένο να βγει το ΚΚΕ από τις κάλπες, ακριβώς για να μπορέσουν αυτή την αύξηση του ποσοστού του ΚΚΕ οι εργαζόμενοι να την εισπράξουν την επόμενη μέρα σε αγώνες, σε διεκδικήσεις, να μπορούν να βάλουν ένα φρένο σε αυτή τη λέλαπα που συνεχίζεται απέναντί τους. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλούς λόγους γιατί αυτή η εμπιστοσύνη και η αναγνώριση που έχουν οι εργαζόμενοι στο ΚΚΕ, γιατί μπορεί να μην σε ψηφίζει, αλλά ξέρετε, όταν έρθουν τα δύσκολα, η αναφορά και η επίκληση των εργαζόμενων γίνεται προς το ΚΚΕ και τους κομμουνιστές. Αποδεδειγμένα. Ναι. Μπορεί λοιπόν αυτό να μην μεταφράζεται σε ψήφους πάντα, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε και πολλούς λόγους. Κοιτάξτε, όταν γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια με αποφάσεις να εξισωθεί από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υλοποιείται και μέσα στην κάθε χώρα την Ευρωπαϊκή η εξίσωση του φασισμού με τον κομμουνισμό, ο αντικομμουνισμός να είναι επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να χύνεται δηλητήριο στη συνείδηση των ανθρώπων της καθημερινότητας, των νέων, των εργαζόμενων. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι και ένας λόγος γιατί ο κόσμος μπορεί να μπερδεύεται. Εδώ είχαμε και τώρα, πολύ πρόσφατα, υπέγραψαν όλοι, συμφώνησαν και διακήρυξαν την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης, που την έχουν ονομάσει και αλλιώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μίλησαν για σιδηρούν παραπέτασμα και το ότι πριν από 3 δεκαετίες ο κόσμος κατάφερε να πετάξει το σιδηρούν παραπέτασμα από τις πλάτες του. Αυτό είναι μια παραχάραξη της ιστορίας που ξέρετε μετράει και στη συνείδηση του κόσμου. Όμως
εμείς, όπως και όλα τα κομμουνιστικά κόμματα με τα οποία κάνουμε προσπάθεια και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, να συντονιστούμε για τους αγώνες που πρέπει να δώσουν οι εργαζόμενοι, προχωράμε μπροστά και στην πράξη οι κομμουνιστές είναι αυτοί που μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στις λαϊκές γειτονιές, όπου ζει και αναπνέει η εργατική τάξη και ο λαός, είναι μπροστά και ο λαός στηρίζεται πολύ καλά και το ξέρει σε αυτούς. Μάλιστα. Το γεγονός ότι σε όλους τους τόνους ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, από το Γενικό Γραμματέα τον κύριο Κουτσούμπα μέχρι και οποιοδήποτε μέλος, στέλεχος του ΚΚΕ, ακούγεται το κεντρικό σύνθημα «Ψηφίστε σε όλες τις κάλπες ΚΚΕ», αυτό σας ευνοεί, θεωρείτε, ή κάπου περιορίζει τη δυνατότητα ευρύτερων μαζών να έρθουν στα ψηφοδέλτια, είτε σε δήμους, σε περιφέρειες, αλλά και στο ευρωψηφοδέλτιο? Εμείς αυτό το λέμε γιατί ξεκινάμε από μια αφετηρία που είναι πραγματική, που επιβεβαιώνεται από την ίδια τη ζωή. Ότι ενιαία πολιτική ασκείται, αντιλαϊκή και αντεργατική πολιτική, ενιαία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τους Δήμους. Οι γενικές κατευθύνσεις δηλαδή αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχονται και υλοποιούνται από την κεντρική κυβέρνηση κάθε αστικού κράτους, όπως είναι και η Ελλάδα, και εξειδικεύονται στους Δήμους και στις περιφέρειες. Από πού να ξεκινήσουμε? Παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά για αυτό που λέμε. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, τα αποφασίζει, μιλάει για δουλειά μέχρι και 12 συνεχόμενες ημέρες, μιλάει για 13 ώρες δουλειά την ημέρα. Και μετά τι έρχεται? Έρχεται εδώ λοιπόν και νομοθετεί ελαστικές συμβάσεις, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις κυλιόμενες συμβάσεις. Έρχεται οι ίδιοι οι Δήμοι και οι περιφέρειες στους εργαζόμενούς τους και λένε τι? Ότι πρέπει να είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με οκτάμινα, να μην έχουν μόνιμα και σταθερά εργασιακά δικαιώματα. Άρα, αν δεν είναι αυτό ένα παράδειγμα ενιαίας πολιτικής, και είναι και άλλα, τι άλλο μπορεί να είναι? Επομένως, αυτό που χτίζει ο λαός και με την ψήφο του σε μία κάλπη, είτε είναι των ευρωεκλογών, είτε είναι των βουλευτικών, μπορεί να το ξυλώσει στις υπόλοιπες? Αυτό το απλό πράγμα του λέμε εμείς, ότι ενιαία πρέπει να ψηφίσει, γιατί ενιαία αποφασίζουν απέναντί του, ενιαία πρέπει να τους αντιμετωπίσει. Και χωρίς να έχει, γιατί είναι κατανοητό, ειδικά στους Δήμους και στις τοπικές κοινωνίες, παίζουν πολύ για τα προσωπικά ζητήματα κλπ. Όμως στις τελικές πολιτικές αποφάσεις αυτό δεν μετράει. Και ούτε κανένας θα υπολογίσει τους εργαζόμενους όταν πρόκειται να υλοποιήσει μια πολιτική κατεύθυνση. Επομένως πρέπει να κρίνουμε με βάση τις ανάγκες μας, τα δικά μας θέλω, και να βάλουμε μπροστά τις απαιτήσεις μας και να εκφραστεί αυτό και στην ψήφο ενιαία. Μάλιστα. Εκτιμάτε πολιτικά πάντα βέβαια ότι υπάρχει ανταπόκριση σε αυτά τα μηνύματα που στέλνετε προς τους πολίτες? Κοιτάξτε, εμείς όλο αυτό το διάστημα, και όχι τώρα το προεκλογικό, συνέχεια είμαστε σε μια δραστηριότητα μέσα στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές. Το κίνημα με τις αδυναμίες και το κάθισμα, θα λέγαμε, που έχει και το έχουμε εντοπίσει όλο αυτό το διάστημα, δεν πάβει να δίνει μάχες, και σοβαρές μάχες, που οι κομμουνιστές είναι μπροστά. Πάρτε για παράδειγμα, πριν μερικό διάστημα απεργία στην Κόσκο. Τη βγάλανε 7 φορές επί 7 ημέρες παράνομη. Απεργία στη Λάρκο για συλλογική σύμβαση. Έχουμε λοιπόν και άλλες κινητοποιήσεις. Το κίνημα λοιπόν παραμένει ζωντανό, παραμένει όρθιο. Δίνεται η μάχη ζωής και θανάτου κυριολεκτικά για το συνδικαλιστικό κίνημα στο επίπεδο της ΓΕΣΕΕ, που οι κομμουνιστές με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ και άλλους ταξικούς αγωνιστές συνδικαλιστές πρωτοστατούμε. Από αυτή την άποψη λοιπόν λέμε ότι είναι, παρόλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια που προσπαθεί ο αντίπαλος να βάλει, ότι είμαστε ζωντανοί, ο κόσμος είναι με το κεφάλι ψηλά, παλεύει. Και αυτό φαίνεται και από τις συζητήσεις που κάνουμε και τώρα μπροστά στις εκλογές. Υπάρχει πολλής προβληματισμός, το θέμα είναι να καταλήξει κατά τη γνώμη μας και σε μία πιο ανατρεπτική, ριζοσπαστική επιλογή, όχι μόνο για την κάλπη, αλλά και για τη συνέχεια. Γιατί η λύση οριστική θα δοθεί όταν οι εργαζόμενοι και ο λαός αποφασίσουν 100% να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, την εξουσία και τον πλούτο που παράγουν. Ένα μήνυμα στις εκλογές μπορεί να δοθεί.
και προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Και ότι είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να τους αντιμετωπίσουμε, να τους εμποδίσουμε. Μάλιστα. Κύριε Ταβουλάρη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλημέρα, ευχαριστώ. Και καλή επιτυχία σας ευχηθώ.